Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine. Τι να σε κεράσω, μια μπυρίτσα, ένα καφεδάκι, αν και είναι αργά. Μα, σε μια ώρα πάω για ύπνο. Απ' τις πέντε σηκώναμε. Έχω συνηθίσει από το χωριό με τα κοκόρια. Η κουμπαρούλα αργεί να ξεκωθεί, ε. Κατά τις 12 ανοίγει το να της μάτει. 12:30 της πάω τον καφέ. Στις 2 σηκώνεται με τα 1000 ζόρια και της βάζω να φάει. Μην την παρεξηγείς, είναι κουρασμένη από τον γάμο. Έτσι λέει και εκείνη, αλλά... Έχουν περάσει 15 μέρες από το γάμο. Στο πάρε. Να σου πω. Μήπως την κουράζεις εσύ τα βραδιά. Κουμπάρε, έχω ένα πρόβλημα. Είπα, αν δεν το πω στον κουμπάρο μου, σε ποιον θα το πω. Τι τρέχει ρε Φωτικά. Η κουμπάρα μου κάνει πείσματα. Τι εννοείς, για κάτω Λιάννα. Εγώ, μα το σταυρό που σου κάνω. Την έχω στα όπα όπα. Ε, πώς σου φαίνεται. 24 καράτια. Καλά, ε. Σ' έχει χρυσώσει ο Τσοπάνης. Και σκέψου, χωρίς να του κάτσεις ακόμα. 3 μήνες μπορώ να αντέξω. Τόσο όριο έχω δώσει στον εαυτό μου. 3 μήνες και μετά θα το χωρίσω. Πόση διατροφή λες να πάρω. Αν δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε δικηγόρο. Δεν θα ενεργήσουμε κουτουρού. Αχ, η Βερόνικα ήταν τυχερή. Θυμάσαι. Αυτή που είχε παντρευτεί τον καρδιολόγο. Αυτό τον κοκομύρι λες, που πέθανε από ανακοπή στις 10 μέρες πάνω. Ε, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι παρόλο που ήταν μόνο 10 μέρες παντρεμένη, η Βερόνικα κληρονόμησε τα πάντα. Μη μου πεις. Δηλαδή αν... Κοίτα, παιδί. Στα 17 που τώρα έχει πετάξει κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Όχι μωρέ, αμαρτία είναι. Νέο παλικάρι. Στο κάτω-κάτω τι μας έκανε. Θα του φάω όσο μπορώ. Και να πάει από εκεί που ήρθε. 3 μήνες, Παναγία μου. 3 μήνες υπομονή να κάνω. Καλά δεν μου λες. Πώς καταφέρνεις και του ξεφεύγεις. Γιατί με χέλη και ξεκλειστά. Τις προάλλες, την ώρα που έβλεπα τις επιθυμίες, μου έρχεται κουνάμενος λιγάμενος. Κυρία Κουτσούμπα!
θες, κύριε Κουτσούμπα? Εσένα. Τι σε έπιασε πάλι? Όταν βραδιάζει, σε ποθώ. Μωρέ Φωτούλη μου, αφού σου έχω πει, δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Φοβάμαι. Μα δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι. Άσε με να σου δείξω. Δεν μπορώ. Θέλω το χρόνο μου. Σαν πόσο τον βλέπεις? 3 μήνες γκαραντί. Θα σε περιμένω. Σε ευχαριστώ. Και τώρα βγάλε το σκρασμούλι. Ε, γιατί βλέπω το σιριαλάκι μου. Χαρά στο κουράγιο του. Πόσο ακόμα όμως νομίζεις ότι μπορεί να το κοροϊδεύεις? Όσο αντέξω. Εσύ μπορεί να αντέξεις πολύ. Το τσιφλικά όμως, τον βλέπω καμιά ώρα να του γυρίσει το μάτι και να σε βάζει κάτω. Μη μου λες τέτοια! Μη το βλέπεις έτσι. Πίσω από το αγελαδίσιο βλέμμα του κρύβεται πονηριά. Μη με τρομάζεις και νυχτώνει. Αλήθεια. Πού έχει πάει τώρα? Κατεβαίνει στην Αθήνα και χαζεύει βιτρίνες. Πολύ χάρηκα που πέρασες, κουμπάρε. Έλα. Στην υγειά μας. Τι είναι αυτό, τσίπουρο δεν έχεις? Αυτό είναι τεκίλα. Είναι σαν να λέμε το τσίπουρο των Μεξικάνων. Τώρα που γίνεσαι πρωτεπουσιάρος, τέτοια πρέπει να πίνεις. Ελαφρύ είναι, σαν νερόπλημα. Μην την πίνεις, ξεροσφύρι. Κουλίκια θα φάω. Τι είμαι, κότα? Τα σκουλίκια είναι ο καλύτερος μεσάς για την τεκίλα. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Σε περνάνε για υπαρχιώτη. Λοιπόν, τα νέα σας. Πώς θα πάτε? Ας τα λέμε καλά. Τι φτιάνει, Βότανα? Καλά είναι και δάφτη. Ότι. Στην κουμπάρα της Σωσό δεν λέμε ψέματα. Γιατί η κουμπάρα η Σωσό παίρνει ανάποδες. Και αν η κουμπάρα η Σωσό πάρει ανάποδες, ψάξε λαγούμι να κρυφτείς. Σαν ζευγάρι έχουμε κι εμείς κάτι προβληματάκια. Μη με τρομάζεις και είμαι σε κρίσιμο μήνα. Να μη σε ντραπώ. Γιατί εγώ σε ντρέπομαι? Κουμπάρα. Η κουμπάρα δεν μου κάθεται. Α, τη σκρόφα. Γιατί η γουρούνα? Θέλει, λέει, το χρόνο της. Αγάλι. Ναι, αλλά κι εσύ είσαι άντρας. Και μάλιστα βαρβάτος. Εμή μου μαύρος. Μαύρε. Θα σε βοηθήσω χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή σου ζωή. Όταν το γαϊδούρι μου λαρώσει και δεν προχωράει, τι το κάνεις? Το βαράω. Αγιά σου. Όταν η κατσίκα τσινάει και κάνει το κεφαλιό της, εσύ τι κάνεις? Βουτάω τη βίτσα και τη αλλάζω τον αδόξαστο. Έτσι, μπράβο. Στον αδόξαστο ήθελα να καταλήξω. Μπράβο, Φώτη. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Δεν θέλει να σου κάτσει κουμπάρα με το καλό. Να σου κάτσει με το άγριο. Μα δεν μπορώ να βαρέσω, γυναίκα. Δεν έχω βαρέσει ποτέ. Δεν σου είπα να της απίσεις το ξύλο. Και έπειτα. Πάρε παράδειγμα το κουμπάρο σου. Εγώ νομίζεις νιώπατρη. Δεν έφαγα τις φάπες μου. Τις έφαγες? Να μου τις γλίτωσα. Μέχρι πρόσφατα, μπορώ να σου πω. Βούταγε από το μαλλί και μέσερνε. Όχι, όχι. Από εδώ καλή ώρα, μέχρι εκεί. Την κρεβατοκάμαρα. Λες να δοκιμάσω τη βίτσα? Έχω μια μουριά στον κήπο. Θα σου κόψω μια κλάρα. Μα όχι. Το κορινάκι είναι σαν μοσχομπίζελο. Θέλει χάδια και φιλιά, όχι σφαλιάρες. Ωραία. Κάτσε τότε να το κοιτάς από μακριά. Το μοσχομπίζελο. Και στο μεταξύ, η χούφτα σου θα γνωρίσει μέρες δόξας. Μέχρι στιγμής την έχω σκαπουλάρει, καλή ρόη μου. Αλλά ανησυχώ. Για πόσο ακόμα θα κρατηθεί ο Βλάχος? Κινδυνεύω καθημερινά. Ναι, ναι. Σ' αφήνω τώρα. Με κατάλαβες. Ναι, δυστυχώς. Άντε, γεια. Ήρθες! Σούληψα! Ένιωθε ένα κενό.
και δεν ήξερα τι είναι. Τώρα κατάλαβα. Τι κρατάς εκεί? Μια βίτσα. Πέταξε την καλέ. Τι μου κουβαλάς τα σκουπίδια μες στο σπίτι? Κορίνα, εγώ άμα χρειαστεί, αυτή τη βίτσα ξέρω να την κουμαντάρω. Ωραία, είσαι εσύ παιδί με κρυφά ταλέντα. Πάμε να ξαπλώσουμε. Πήγαινε εσύ που σηκώνεσαι νωρίς. Εγώ έχω να κάνω χαλάουα. Κορίνα, θα σε βαρέσω. Άνταξε, άντε, πήγαινε εσύ. Και θα... Τι είπες? Έκανα πολύ υπομονή. Άμα δεν μου κάτσεις και απόψε, θα σε βαρέσω. Τι είπες, βρε? Θα με βαρέσεις? Όχι, δεν ήταν δική μου ιδέα. Φέρω τη πίτσα, φέρω τη πίτσα, φέρω τη φι... Είναι από μουριά, Τσούζι. Τσούζι, για να δω. Όχι, τσιμπάταμε, τσιμπάταμε, έκανα ένα φορατό. Εγώ μάνα την κάνω, έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Αφού είσαι ανεπάγγελτος. Ελά, δεν θέλω σχόλια. Α, ξέχασα. Χθες ήρθε στο σπίτι ένα γράμμα για σένα. Γράμμα για μένα? Από ποιον? Από την Ιταλία, από το Παλέρμο. Τι δουλειά έχω εγώ με το Παλέρμο? Λάθος τα κάνανε. Τι έπαθες? Τίποτα. Καλά είμαι. Από ποιον είναι το γράμμα? Από μια βαφτιστήρα μου. Την είχα ξεχάσει. Νόμιζα πως πέθανε. Και τι σου λέει, στα ιταλικά είναι γραμμένο? Ναι, στα ιταλικά. Και πότε έμαθες εσύ ιταλικά? Είναι πολλά για μένα που δεν ξέρεις. Μαμμα μία. Αθάνατη ελληνική ύπαιδρος με τα δηλητηριώδη βότανά σου. Τσίπνησες κι εσύ? Τι κάνεις? Άκυπος ακούω. Τι να σου κάνω να σου φτιάξω τη διάθεση? Παρακαλώ. Έλα, Φλώρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι θες? Πήρα να μάθω πώς είσαι. Έχεις αλάδες, εμετούς? Όχι, δόξα σε Θεός. Λόξιγκα, δυσκυλιότητα, διάρρεια, ποδάγρα? Όχι, σου λέω, είμαι μια χαρά. Δεν μπορεί. Αναγούλα, δεν σου έρχεται. Κράμπες, δεν σε πιάνουν. Τίποτα δεν με πιάνει. Κάτι πονάκια στη μέση έχω μόνο, αλλά... Πονάκια στη μέση. Α, για κοίταξέ το. Όχι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μην το λες. Διάβασα σε ένα βιβλίο πως μια έγκυος στο Περού είχε πονάκια στη μέση. Και τελικά αντί για μωρό, γέννησε ένα πιγκουίνο. Αν να χαθείς, Χρουσούζα, σου απαγορεύω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Απάγαινε, μωρή. Που έχεις και μούτρα να μου απαγορεύεις. Ε? Σ' άρεσε? Μην ακούς τι λέω και τρομάζεις. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αν δεν με πειράξουν οι άλλοι, δεν δαγκώνω. Καλημέρα. Καλώς την Πεπάρα. Γιατί τόσα κέφια πρωί-πρωί? Έκανα μια κακή πράξη και ηρέμησε η ψυχή μου. Βρε Πέπη μου, έχω ωραίο αλεύρι. Δεν ανοίγεις φίλο να φτιάξουμε μια πίτα? Καλά το σκέφτηκες, καιρό έχουμε να φτιάξουμε. Τι προτιμάς, πανακόπιτα ή τυρόπιτα? Φτιάξε εσύ το φίλο και τη γέμιση την αναλαμβάνω εγώ. Συμφωνείς? Και επαυξάνω. Τι έχω? Γιατί με κοιτάτε? Άκου, Φωτάρα. Εδώ είναι Αθήνα. Πρέπει να προσαρμοστείς στο καινούριο περιβάλλον. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς έτσι. Θα σε μαζέψει ο Μπόγιας καμιά ώρα. Πρέπει επιγόντως να αλλάξεις look. Και αρχίζουμε με την καρταρόμπα. Από πού
τα ψωνίζεις αυτά τα κουρέλια? Από μία βιοτεχνία στην Τρίπολη. Και στα πανηγύρια, άμα βρω κάτι καλό. Άσε, θα βγούμε να σου ψωνίσουμε εμείς. Δεν μου λες, φράγκα υπάρχουνε? Από φράγκα άλλο τίποτα. Έτσι σε θέλω, απλό χέρι. Έλα, κάτσε, κάτσε λίγο ακίνητος να σε κόψουμε. Έχει αυτό το κουλέρ λοκάλ που δεν πρέπει να το χάσει γιατί είναι η γοητεία του. Τα έθνικ θα το πηγαίνουνε. Σε γήινα χρώματα. Φαντάσου τον στο χρώμα του άγγελου. Όχι, 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 όχι. Καλύτερα τα παστέλ. Ένα ροδί φούξια θα του τόνιζε το στιβαρό του σώμα. Εγώ μια φούστα θα του τη φόγαγα. Τι φούστα, γυναικεία. Καλά, άμα τον άφηνα στα χέρια σου θα μου τον έβγαζε με μάξι εξόπλατο. Έχω μπιμπίκια στην πλάτη. Έπειτα είναι και αυτό το ατίθασο μαλλί. Να δεις που θα του πηγαίνει το wet look. Πώς είμαι! Κατόπιν ορίμου σκέψεως, μάλλον θα σε προτιμούσαμε στεγνό. Μήπως να του πετάγαμε δύο αντάβιες να του φωτίζαμε τη μουράκλα. Γιατί? Δεν είναι από μόνη της φωτεινή η μουράκλα μου. Μήπως να του τα κάναμε ράστα. Ή να το ξυρίζαμε γουλί με μια γραμμή στη μέση. Δεν θα είμαι σαν κόλο. Όχι, δεν έχεις τέτοιο φόβο. Και τώρα σαν κόλος είσαι. Εγώ θα του χτύπαγα μια ελευθερία περμανάντη. Κάντε ό,τι νομίζετε. Εγώ θέλω μόνο να αρέσω στη γυναίκα μου. Στη γυναίκα σου αρέσει όπως είσαι. Ακατέργαστος. Πρωτόγονος. Το ξέρω. Αυτό μου το πρωτόγονο είναι που την τράβηξε κοντά μου. Άντε κουνηθείτε, φεύγουμε για ψώνια. Σωσόκα, μη θυμώνεις. Έτσι παίζουν οι φιλενάδες μεταξύ τους. Διαβάζεις? Όχι, τίποτα. Τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Διαβάζεις τα ψώνια και κλαίς? Εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Μάση, φέρε να δω αυτό που διάβαζες. Όχι, αποκλείεται. Είναι προσωπικό. Έλα, καημένη. Τι προσωπικά έχεις εσύ? Γιατί? Δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Μάχη μου, κρύβεις κάτι? Έχεις μυστικά από μένα που φτερνίζομαι και τρέχω να σου το πω. Σηκώσε το. Εγώ δεν είμαι εδώ. Ούτε κι εγώ δεν είμαι εδώ. Είσαι ψυχολογικά έτοιμη. Παιδιά, τι μου ετοιμάζετε? Έχω περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Χαλάρωσε να απολαύσει το θέμα. Αβάντι,
Στο νούμερο 7, ο Φώτης Κουτσούμπας με ένα βραδινό σύνολο του βουνού και του κάμπου, της πόλης και της Κωμόπολης. Φώτσα λάγατα! Με βρίσκει, αγάπη μου. And now, ο Πότη, με ένα σύνολο που φορκέται άνετα στο κλαμπ και στο χυμαδιό. Πότη, 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 Πότη. Η επίδειξή μας θα κλείσει με τον Φώτης που θα παρουσιάσει ένα σύνολο που γεφυρώνει την Αττική με την Αρκαδία. Ένα πρωινό ενσάμπλ για τον τρίγο και το λιωμάζωμα. Θα αρέσω, αγάπη μου. Φοβάμαι. Μη σε δουν έτσι, κούκλο, και σε κλέψουνε! Έλα, άντε. Τρέχα να ξεντηθείς. Για πες, πώς σου φάνηκε. Βεβαίως. Να σε πω. Δεν τρέπεστε, βρε το Μάρια! Το βρήκατε αθώο πλαχάκι και το κανιβαλίσατε! Εμείς το κανιβαλίσαμε! Όπα, όπα, κοριτσάκι, μη μας τα λες έτσι χύμα. Εμείς είμαστε που δεν του καθόμαστε. Και πάει να σαλτάρει ο φουκαράς. Δεν το πιστεύω. Έβγαλε στη φόρα τα μυστικά της κρεβατοκάμαράς μας. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, γι' αυτό μιλάει. Πηγαίνετε, παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ελάτε. Θέλω να μείνω μόνη με τον άντρα μου. Φύγαν τα παιδιά. Ναι, είχαν μια δουλειά. Δεν μου λες, τους ψώνισες κι αυτόν όν ρούχα. Τους πήρα από ένα πέτσινο μπουφανάκι. Δεν είμαι γαϊδούρη. Αυτοί τόσο κόπο κάναν για μένα. Θα σου πω κάτι και θέλω να το θυμάσαι για πάντα. Τα ενίκω μη ενδύμω. Δεν το θυμάμαι. Να το κάνω σκονάκι. Αυτά που κάνουμε οι δυο μας, δεν θέλω να τα μαθαίνουν άλλοι. Μα δεν κάνουμε και τίποτα. Σε λίγο καιρό. Θα δεις. Έρε πράμα που σαλεύει. Όποιος φάει δεν ξανατρώει.
Αλέκο, αγάπη μου, από Σπερίτη. Ξάπνουσα γιατί ήμουν κουρασμένη. Αν πεινάς, που θα πεινάς, έχει νοστιμότατη χορτόπιτα. Η Πέπη την έφτιαξε. Καληνύχτα. Κατηγορουμένη εγέρθητη. Ποιος έφτιαξε τη χορτόπιτα, κατηγορουμένη? Η φίλη μου η Πέπη. Ορίστε, το γράφει και το σημείωμα. Ποιος ξέρει τι έβαλε μέσα κατά λάθος η συγχωρεμένη. Από εκεί που είναι δεν μπορεί να μας το πει. Τον αγαπούσες τον άντρα σου, κατηγορουμένη? Τον λάτρευα. Σαν εικόνισμα τον είχα. Δεν λέω. Σαν ζευγάρι κι εμείς είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Αλλά μετά την εγκυμοσύνη μου, ο έρωτάς μας ξαναφούντωσε. Δεν βλέπετε πώς τον αποκαλώ στο σημείωμα της μοιραίας εκείνης βραδιάς? Αλέκο μου, αγάπη μου, όπως περίπου. Γιατί κοιμόσασταν χωριστά? Έκανε άτσαλο ύπο. Θεός χωρέστο. Και με κλωτσούσε στην κοιλιά. Μόνος του αποφάσισε να κοιμόμαστε χωριστά. Αληθεύει ότι περίμενε εξόγαμο παιδί από τη Φλόρα Μητροπούλου? Αληθεύει. Αλλά τον είχα συγχωρήσει. Και στη συγκεκριμένη κυρία φερόμουν αξιοπρεπέστατα. Της τηλεφωνούσα καθημερινά να μάθω για την υγεία της. Ρωτήστε τι. Το δικαστήριο κηρύσσει ομοφόνος την κατηγορουμένη αθώο. Λύεται η συνεδρίαση. Και αυτή η ομίχλη του Λονδίνου πώς με πειράζει. Αύριο θα φύγω για την Ελβετία. Παναγία μου, ποιος να είναι? Γιατί τρομάζεις, αγάπη μου? Παρακαλώ. Πώς είπατε? Αχ, δεν μου μιλάνε ελληνικά. Για μένα θα είναι. Πώς είπατε? Σινιόρα Μπατάλια. Μπατάλια. Κάποια σινιόρα Μπατάλια ζητάνε. Πες του λάθος, ερώρε, ερώρε. Μ' ακούτε? Ερώρε, ερώρε. Τι γύρευαν? Κάποια σινιόρα Μπατάλια. Τι είπατε, μάνα? Μάχη. Μάχη, είσαι καλά? Μπατάλια. Τα ιταλικά σημαίνει μάχη. Έχω μάνα με γενικές γνώσεις. Βάλτε μου κάτι να πιω. Πρέπει να σας μιλήσω. Ναι. Έλα, πού είσαι? Εντάξει. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, μην αργήσεις. Φωτίνη! Πού είσαι? Τι θες, θα μου κολλήσει ο τραχανάς? Έλα, έλα πιο κοντά μου να σου πω. Θυμάσαι που σου έχω πει ότι θέλω το χρόνο μου? Θυμάμαι, τρεις μήνες. Όχι, ήμουν υπερβολική. Νομίζω πως απόψε ήρθε η ώρα μας. Αλήθεια λες? Ναι, ναι. Απόψε νιώθω έτοιμη. Το κορμί μου φωνάζει. Έλα, Φώτη, σε θέλω. Σβήσ' τον τραχνά. Βάλε λίγο μουσική. Τι είναι αυτό? Εγώ με καλαματιανά φτιάχνομαι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Να το καταπιώ κι αυτό. Ναι, σιγά, σιγά, παιδί μου, σιγά. Με το μαλακό, με το μαλακό. Να ξεβρακωθώ ή θα με ξεβρακώσει? Ποιος να είναι τέτοια ώρα?
μουσική. Καλησπέρα! Τι μου κάνετε? Α, η Ρεβέκα! Περνούσα από τη γειτονιά σας και άκουσα μουσικές. Α, ήρθες για να κάτσεις, Ρεβέκα μου. Βέβαια, τι, για να φύγω. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Τι κάνεις, φωτάκι μου? Καλά είμαι. Καλέ, τι μας χαμηρίζει έτσι? Ο Φώτης έφτιαξε τραχανά. Βάλε αν θες. Πω, και έχω μια πείνα. Δεν το πιστεύω αυτό. Και είχα τόση λακτάρα απόψε. Μας έχουνε ματιάσει. Ναι, ναι, αρχίζω να το πιστεύω κι εγώ. Μα να μην μπορούμε να ζήσουμε τον έρωτά μας σαν φυσιολογικό ζευγάρι, ε. Για δεν τη διώχνουμε. Μπράβο σου. Μπράβο. Πολύ φιλόξενος είσαι. Κι είσαι και την Πελοπόννησο. Μπράβο. Μπράβο, Φώτη μου. Γεια στα χεράκια σου. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Άντε, βάλτε λίγο τηλεόραση. Μέχρι τις 2 θα μείνω. Μετά έχω ένα ραντεβού, θα φύγω. Ήταν Γενάρης του 41. Του 1941. Ήμουνα τότε κοριτσάκι μικρό, αλλά σχηματισμένη για την ηλικία μου. Η μάνα σου ήταν στα νιάτα της κούκλα. Πρέπει να δεις φωτογραφίες. Περπατούσε και τρίζαν τα πεζοδρόμια. Υπήρχαν πεζοδρόμια. Στην Αθήνα είχε πέσει πείνα και των γονέων και είχα γίνει σαλταδόρισα. Είχα μάνα σαλταδόρισα. Τι εννοεί? Σαλταδόροι ήταν αυτοί που πηδούσαν στα φορτηγά των εχθρών και άρπαζαν τρόφιμα, ρόδες. Άλλα της μάνα και τώρα βρίζεις τους τσαντάκηδες. Κρυβόμασταν στις γωνίες μαζί με άλλα γειτονόπουλα που ήμασταν στη νεολαία του Μεταξά. Ελπίζω τουλάχιστον να ξέρεις ποιος ήταν ο Μεταξάς. Φυσικά. Αυτός με τις βαφές αυγών. Μια μέρα, καθώς περνάει ένα φορτηγό, σαλτάρω, παραπατάω και αυτού κάτω. Σταματάει το φορτηγό και κατεβαίνει ένας Ιταλός καραμπινιέρος. Παπαπα. Τι σου έκανε ο παλιοφασίστας? Ήταν ξανθός, ψηλός και γεροδεμένος. Κάτω από το κράνος του ξεχώριζαν δυο πρασινογάλανα μάτια. Τον λέγαν Τσίτσερο. Μου δίνει μια κουραμάνα. Τη χτύπησε. Πάψε επιτέλους. Κουραμάνα ήταν κάτι σαν ψωμί, σαν αρτοσκεύασμα. Κατάλαβα. Το κρουασάν της κατοχής ανάλεμε. Με ρωτά πώς με λένε. Του λέω Μάχη. Του φαίνεται περίεργο όνομα. Του εξηγώ τι σημαίνει. Και φωνάζει Μπατάλια, Μπατάλια. Την άλλη μέρα, είχε στηθεί στη γωνία και με περίμενε. Μου είχε φέρει corned beef, ζαμπόνια, τυριά και τρεις πύχες ύφασμα για σάβανο. Πεθαίνανε τότε οι άνθρωποι σαν τις μύγες. Πολύ ανθρωπιστικό εκ μέρους του. Ερωτευτήκαμε παράφορα ο ένας τον άλλον, αλλά ήμασταν εχθροί. Κι εγώ ήμουν πολύ μικρή. Είναι τόσο συγκινητικό. Και μετά τι έγινε? Μας χώρισε ο πόλεμος. Ο Τσίτσερο έφυγε ξαφνικά μια νύχτα για τη Ρώμη. Δεν πρόλαβε ούτε να μ' αποχαιρετήσει. Έκτοτε χαθήκαμε. Και τι σου λέγανε στο γράμμα, πέθανε? Όχι. Ζει. Και έψαξε και με βρήκε. Μ' αγαπάει ακόμα και θέλει να ανταμώσουμε. Απίστευτη ιστορία. Κάτσε να υπολογίσω κάτι. 1941, 51, 61, 71, 72, 2000.
Μου φύγε ένα βάρος. Σχετικά με τι? Φοβήθηκα μην είμαι γιος του καραμπινιέρου. Ώστε έτσι λοιπόν, κυρία Μάχη, έχεις βεβαρημένο παρελθόν. Κατά 99% έμεινε ορφανό. Μη κλαις και μη λυπάσαι. Ήταν ένα κάθαρμα. Όταν γεννηθείς θα σου εξηγήσω. Πού είναι το πτώμα? Στον κήπο είναι το πτώμα. Τι απέγινε το πτώμα? Εξατμίστηκε? Το φάγανε τα σκυλιά? Πότε πρόλαβαν? Οχ! Θα την πήρε μαζί του. Δεν είναι για σένα. Τσουτ. Μια δαγκονίτσα να κόψω. Σε κόλλα σου λέω, την έχω για την πύρα μου. Τσιφούτα ρε. Πάω τις παραγγελίες. Εμπρός. Αλέκο. Έλα. Εσύ είσαι? Όχι, ο άλλος. Πάλι σουρωμένη σε πρωί-πρωί. Είσαι καλά? Γιατί να μην είμαι. Καλά. Περδίκη. Πάντα καλά. Έτσι πήρε να δω τι κάνεις. Άντε, φυλάκια. Τρελή και παλαβή είναι αυτή η γυναίκα μαζί μου. Καλημέρα, κουμπάρε. Ναι, καλώς τον. Τι έπαθες ρε, πώς είσαι έτσι? Λανσάρω καινούριο look. Α, μπράβο, και έλεγα ποιο μου θυμίζεις, φτιστός ο Λούκι Λούκισε. Καφεδάκι. Μπα, έχω πιει. Μια τεκίλα, αν σου βρίσκεται. Τεκίλα? Από πότε άρχισε να κουμπάρει την τεκίλα? Σιγά γίνομαι πρωτεβουσιάνος. Πίνω μόνο τεκίλα. Και στο λέω για να το ξέρεις. Ο καλύτερος μεζές για την τεκίλα είναι τα σκουλικάκια. Και πού θα στα βρω εγώ τα σκουλικάκια? Λείπει και ο Μιχαλάκης που συνήθως εκεί πάνω του. Δεν πειράζει. Εγώ πέρασα για να σου πω τα ευχάριστα. Εντάξει, κουμπάρα. Σου κάτσε. Πάρω λίγο. Είναι πάντως έτοιμη να πέσει στην αγκαλιά μου. Σα σήκω γινωμένο. Άντε ρε, τα συγχαρήκια μου. Θα φας καλά. Προς το παρόν, δεν τρως μια χορτόπιτα, είναι σπιτική. Και έχω καιρό να φάω σπιτική πίτα. Η θιά μου η Παναγιού φτιάχνει ωραίες. Άσε, λέω να τη φάω στο δρόμο. Όπως αγαπάς. Για λέγε λοιπόν, πώς την κατάφερες την κουμπάρα? Έχισα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχισα στάμπα. Είναι 11 η ώρα. Το υπογλώσιο θυμήθηκες να το πάρεις? Περιμένω να μου το δώσεις εσύ με το χεράκι σου. Πού πας? Κάνε μου λίγο παρέα. Δεν μπορώ, έχω να τυλίξω ντολμάδες. Κάτσε να κάνουμε σαν χλαμαρίτσες.
Δεν προλαβαίνω, σου λέω. Κάτι έχεις εσύ. Τι να έχω, τίποτα. Δουλειές και βάσανα. Έχεις αλλάξει συμπεριφορά, μάχη. Ιδέα σου είναι. Δεν είσαι αυτή που ήσουν. Είσαι απότομη απέναντί μου. Δεν είναι όλες οι ώρες για σωρόπια. Τι συμβαίνει, αγάπη μου. Να υποθέσω ότι έχει μπει κάποιος άλλος ανάμεσά μας. Κανείς ζωντανός εδώ? Βρε καλώστη! Τι έκπληξη είναι αυτή! Είσαι καλά? Άντε πάλι τα ίδια! Δεν με βλέπεις? Ναι. Όχι. Καλά είσαι. Εσύ βγήκες βολτίτσα? Καλά έκανες. Έχει ωραίο καιρό. Τι ψάχνεις? Όχι. Κοιτάζω το μαγαζί. Έχω καιρό να περάσω. Ωραία το έχεις στολισμένο. Έχω βάλει το προσωπικό μου γούστο. Μωρέ, το έχεις κουκλίστικο. Ο μικρός που είναι? Έχει φύγει από το πρωί για παραγγελίες. Α, επικοινώνησες μαζί του? Είναι καλά? Γιατί να μην είναι? Να σου πω, τι ανησυχία σε έχει πιάσει αν είμαστε όλοι καλά? Δεν ξέρω. Απ' την εγκυμοσύνη θα είναι. Λοιπόν, αφού είστε όλοι καλά, να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. 20 λεπτά νωρίτερα να αρχώσουν, θα βρίσκεις εδώ το κουμπάρο. Ποιο κουμπάρο? Το Φώτη? Κόβει βόλτες στην Αθήνα και περνάει συχνά από εδώ. Το φίλεψα τη χορτόπιτα της Πέπης. Το φίλεψες τη χορτόπιτα? Την είχα πάρει για κουλατσό, αλλά τον είδα έτσι σαρέγκα που είναι και τον λυπήθηκα. Σωσό! 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 Τώρα καλέ, τώρα καλέ, φωτιά πιάσαμε. Πού είναι ο κουμπάρος? Ποιος κουμπάρος? Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Πού είναι ο άντρας σου? Ποιος άντρας μου? Σύντρα ζωτόβολο! Α, ναι, ο άντρας μου! Δεν είναι εδώ! Γύρω το λομάβλο. Αλήθεια, δεν ξέρω πού είναι. Κάτσε να το φωνάξω. Πώς το λένε? Φώτη το λένε. Το θυμήθηκα. Φώτη! Δεν είναι εδώ. Άμα το φωνάζω έρχεται. Πώς μπορούμε να το βρούμε? Δεν ξέρω. Αλλά θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θα γυρίσει. Πάντα γυρνάει στο σπίτι. Όπου και να τον αφήσεις, βρίσκει το δρόμο με τη μυρωδιά. Κινητό δεν έχει? Αμέ, πώς δεν έχει? Έχει. Πάρ' το βλαμμένο, τι κάθεσαι? Α, ναι, ναι, πώς δεν το σκέφτηκα. Ξέρεις, άμα εγώ ξυπνώ απότομα, δεν μπορώ να λειτουργήσω γρήγορα, ένα παράξενο πράγμα. Ναι. Ναι. Ο παπά, τον έπιασα. Χτυπάει. Τον ακούω. Ναι. Δεν το σηκώνει, ρε γαμώτο. Ηλίθεια. Εδώ το έχει αφήσει, δεν τα ακούς που χτυπάει? Είναι που δεν έχω πια καφέ. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα. Αν έχεις νέα του, που θα έχεις δηλαδή και γρήγορα, πάρε μου. Εντάξει, ευχαρίστω. Μείνε ήσυχη. Μια χαρά σε βλέπω, μπατζανάκησα! Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Πήγα και στο γιατρό το πρωί και μας βρήκε και εμένα και το μωράκι, μια χαρά. Και εσύ όμως, Φώτη μου, ανανεωμένο σε βλέπω. Μες στη μόδα. Με τα ωραία στο χρωματάκια. Του. Πού να με δείτε και στο χρώμα του αμίαντου. Θα μείνεις να φάμε, Φώτη μου. Τολμάδες έχουμε. Ευχαρίστως. Βρε παιδιά, εμένα όμως κάτι άλλο μου μυρίζει. Εγώ φάμε.
Με φιλέψανε λίγη πίτα σπιτική. Αμέ τι πες μου, λέω κι εγώ. Δοκίμασε αφού σου μύρισε. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν πειράζει. Αφού τη λιγουρεύτηκες δεν κάνει, θα σου πέσει το παιδί. Καλά, καλά, αφού επιμένεις. Ναι, παιδί μου, όχι, 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 όχι. Έχω πάρει κιλά. Το πρωί ο γιατρός με μάλωσε. Μπορώ να πάω στη Χρία. Θες να φύγεις, γιατί? Στο καμπινέ θέλει να πάει. Πότε μου ρωτάς, ξένος είσαι. Ένα δούμε. Άσε καλέ, μην τρως. Θα κόψεις την όρεξή σου, θα φάμε σε λίγο. Μου σπάσει τη μύτη. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Για πες. Τι άλλα σου είπε ο γιατρός? Μου είπε να προσέχω, να μην τρομάζω και κάνω απότομη συσπάσει. Γιατί να τρομάζει? Υπάρχει λόγο να τρομάζει? Παναγία μου! Τι έγινε, μα πιάσανε! Γεννάω! Γεννάω! Ποιο να προτεκτάξω? Ακίνητη! Σα την άναψα! Παπα! Παπα, σύνελθε! Τι είναι αυτά? Δεν θα μου φάει εμένα ο μαφιόζο τη γυναίκα. Όχι, βέβαια! Δεν θα σου τη φάει. Ποιο σταλό? Ποια γυναίκα? Είναι σε παραλήρημα, μην τον παίρνει τη μετρητή. Τρέχα να δει την ετοιμόγενη. Oh. Έλα, Τζακ. Ψυχραιμία. Δώσε μου την καραμπινούλα. Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξει κανεί. Έλα. Έτσι, μπράβο. Ηρέμησε, Φλωρίτσα μου. Μόλις αισθανθείς καλύτερα, μίλα μου, έτσι. Τι ήταν κι αυτό? Άντε τώρα. Φρόνημα. Πίτσα! Εντάξει, τον αφόπλησα. Τον πλάκωσα και στα βάλιου, είναι σε καταστολή. Έλα, ένα τσιγαράκι μετά τη σύγχυση, τραβιέται. Αν το κάνεις για να με τρομάξεις, τα κατάφερες! Για ποιο ταξίδι μισές να πας?